αποκαλύψαμε ότι ο Σάσα Βεζένκοφ ενημέρωσε τους Kings ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει και να εξηγήσουμε λίγο. Αυτό, πες λίγο για αυτό για το συμβόλαιο. Γιατί είναι κάτι το οποίο, αναδείχθηκε από τον, από τον Eurohoops. Ο Σάσα Βεζένκοφ πήγε, όπως θα θυμάστε, πέρσι οι Kings ήρθαν εδώ, ήρθε ο προπονητής τους, ο Mike Brown, ήρθε η οικονομική διευθύντρια, η Ματίνα Κολοκοτρώνη που είναι 30 χρόνια εκεί πέρα. Έγινε μια πολύ σοβαρή προσέγγιση και πολύ προσεκτική από την πλευρά τους και ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε εντός αγωγών συγκεκριμένες εγγυήσεις όσον αφορά το ρόλο του, διότι όντας τα prime του και MVP της Ευρωλίγας δεν είχε, να το πω, όρεξη ή είχε ψώνιο απλά να βρεθεί στο NBA για τη φάση. Ήθελε, εφόσον το αποφάσιζε, να πάει να παίξει, μπάσκετ, γιατί είναι στη καλύτερη στιγμή της καριέρας του και αυτό το πράγμα θέλει τη δουλειά που έχει ρίξει να την κεφαλοποιήσει στο παρκέ, όχι μόνο οικονομικά. Το οικονομικό λοιπόν ήταν ένα σκέλος και γι' αυτό, αν θυμάστε, ο Βεζένκοφ δήλωσε ότι δεν μπήκα στη διαδικασία να πάω στον Ολυμπιακό, να πω τόσα μου δίνουν, δώστα μου, γιατί πήγα στο NBA με σκοπό να παίξω, να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου και σε αγωνιστικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τον Σάσα, και είναι μια πραγματικότητα, δεν υλοποιήθηκε με τον τρόπο που είχε σχεδιαστεί. Έμεινε πολύ εκτός πλάνων, εκτός ρόλου, έπαιξε πολύ λιγότερο από ότι, ότι περίμενε και ο ρόλος ήταν πολύ πιο περιορισμένος από αυτόν που του είχε... που του είχαν ουσιαστικά υποσχεθεί και έτσι αυτό τον έκανε να πάρει την απόφαση να μην θέλει να επιστρέψει. Εσύ μιλάς με τον Σάσα, όχι απλά μίλησε σήμερα και θα μιλήσει ένα μήνα, μιλάς, έχεις επαφή. Θυμάστε και όταν είχαμε απλά, πάει στην Αμερική. Εξήγησε λίγο στον κόσμο ότι το timing της είδησης δεν ήταν τυχαίο, δηλαδή τουλάχιστον και στα δικά μου μάτια. Δηλαδή, με το που πήρε ο Μπράουν νέο συμβόλαιο 30 εκατομμύρια για 3 χρόνια, 10 εκατομμύρια, πλέι-οφ τους έβαλε. Τους έβαλε πλέι-οφ. Εντάξει, τους έβαλε τέτοιο, play-in. Και πήρε 10 εκατομμύρια, μάγκας. Δηλαδή, και με το που σου λέει με Mike Brown στους Kings, εγώ δεν έχω μέλλον εδώ πέρα, οπότε παρακαλώ, στην ουσία λέει, ανταλλάξτε με. Αυτή τη στιγμή, έτσι, η εκτίμησή μου είναι ότι πιο πιθανό είναι να δούμε το Σάσα στην Ευρώπη παρά σε άλλη ομάδα του NBA. Βέβαια, τα δικαιώματα του ανήκουν στους Kings, όπως ξέρετε, υπάρχει συμβόλαιο. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, έχουν τον τελευταίο λόγο. Όμως νομίζω ότι υπάρχει διάθεση για συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών. Και βεβαίως αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να... Μόνο υποθέσεις και εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε αν ο Βεζένκοφ, αν οι Kings δεν πάρουν απόφαση. Γι' αυτό και ήταν σημαντικό να ξεκαθαριστεί ότι δεν ήταν απόφαση των Kings να κόψουν τον Βεζένκοφ, διότι αν ήταν απόφαση των Kings να κόψουν τον Βεζένκοφ, θα είχαμε αυτή τη στιγμή και ιδέα του τι συμβαίνει με το στάτους του. Θα τον κάνω ανταλλαγή, θα τον αφήσουν ελεύθερο. Καταλαβαίνεις. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή ο ίδιος έθεσε θέμα ότι δεν θέλει να επιστρέψει, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η ομάδα και τι θα αποφέρουν οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών για να βρεθεί η λύση. Να πούμε βέβαια ότι ο μήνας έχει 11 και το draft που συνήθως γίνονται πολλά trades με picks και τα λοιπά και παιχτών είναι, πότε βλέπω δε, 26 Ιουνίου, άρα ξημερώματα 27 δικά μας, τα λέω σωστά? Ναι. Αυτό πουλάω τόση ώρα. Οπότε είναι και αυτή μια μέρη που θα παίξει ρόλο. Και βλέπω, βλέπω και σας πω τώρα ότι ο Σάσα έχει 6,6 περίπου λαμβάνει τη νέα χρονιά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται εκεί να σπάσει το συμβόλαιο και τι αντίκτυπο θα έχει το σαλαρικά. Απλά δεν είναι κανένα τρελό ποσό που μπορεί να προβληματίζει τους Kings στο σαλαρικά. Αυτό θέλω να πω εγώ.